Γεια σας Τζινιλάκια και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα ή αλλιώς Τζινιλ Τέι σε αυτό εδώ το κανάλι και σε όλα μου τα social media, για όσους θέλετε να με βρείτε. Τα λέω αυτά γιατί έχουμε γίνει πια από τους 10.000, θυμάμαι εγώ, 12.000 κάτι σε αυτό εδώ το κανάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βλέπετε τα βίντεό μου, που ελπίζω να σας βοηθάνε τα βίντεό μου. Τουλάχιστον το μηνύματά σας αυτό μου δείχνετε ότι σας βοηθάω. Σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα το έχετε δει προφανώς και από τον τίτλο. Θα φτιάξουμε τα νύχια μου, στα οποία εδώ έχω 3 από τα 5 και εδώ έχω και κάποιο φουσκωμένο από ό,τι θυμάμαι. Συνήθως να ξέρετε ότι όταν θέλω να κάνω βίντεο, αρχικά περιμένω να είναι μια καλή μέρα που να έχω πάρα πολύ χρόνο, να μπορώ να φτιαχτώ, να φτιάξω τα μαλλιά μου κτλ. Σήμερα είναι 26 Μαρτίου, δηλαδή μετά την 25η είναι τριήμερο. Είπα, αντί να ξεκινήσω να φτιάχνομαι και να κάνω και δουλειές κτλ. Με το που έφτιαξα καφέ, ήρθα και είπα θα κάνω πρώτα τα νύχια μου. Λοιπόν, όμως για να είναι ενδιαφέρον και να μην σας δείχνω απλά πώς θα κάνω τα νύχια μου, που έχουμε δει διάφορες τεχνικές σε αυτό εδώ το κανάλι, σας έβαλα να μου κάνετε και μερικές ερωτήσεις στο Instagram για να τις απαντήσω εδώ στο βίντεο. Και θα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον οι ερωτήσεις σας. Τα νύχια που έχω αποφασίσει να κάνω είναι αυτό το ζευρέ με το πορτοκαλί και τα λοιπά, γιατί έχω πάρα πολλά καινούργια προϊόντα που θέλω να σας δείξω, αλλά δεν θα μπορέσω να τα δείξω όλα σε ένα. Αρχικά θα ξεκινήσω να βάλω αυτό εδώ το υπέροχο πραγματάκι κάπου εδώ, για να μπορείτε να δείτε και εσείς τι κάνω ακριβώς. Η βάση για όσους ρωτάτε, θα ψάξετε στο ίντερνετ, επειδή δεν θυμάμαι το site, βάση με βραχίωνα, και θα σας βγάλει ή αυτό ή κάποιο παρόμοιο. Κάπως λίγο χάλασε όλος ο φωτισμός, το σκηνικό και τα λοιπά, μπήκαν οι λάμπες, μπήκαν οι βάσεις, τιμές και όλα αυτά. Αλλά δεν έχει σημασία να βλέπετε εμένα, έχει σημασία να βλέπετε τα χέρια μου και να τα βλέπετε και καλά. Οπότε σας είπα νομίζω για αυτή τη βάση. Με έχετε ήδη ρωτήσει πάρα πολύ και στο Instagram. Αρχικά να σας πω τι έχω τώρα στα νύχια μου. Έχω το Milky Builder Gel από Maddy Nails. Έχω και τη βάση της, την Milky, την νούμερο 1 που είναι Rubber. Και το Poly Gel, το δικό τους, το Clear, τα οποία με ρωτάτε συνεχώς που μπορείτε να τα βρείτε. Τα βρίσκετε στο site της Larissa's Jurkan. Αν τη λέω σωστά την κοπέλα, είναι νομίζω αντιπρόσωπος και μόνο αυτή πρέπει και να τα φέρνει. Το gel, όπως το βλέπετε, το έχω εδώ και 2 μήνες. Κάποια στιγμή προφανώς και θα σπάει κάτι ομίχη, αλλά το έχω βάλει σε πάρα πολλές πελάτες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με σωστή προετοιμασία εννοείται δεν φουσκώνει. Η βάση είναι θεϊκή, η μίλκη. Και το after gel επίσης. Αρχικά θα κάνουμε αφαίρεση σε αυτά εδώ, βλέπετε πως είναι, αυτό κιόλας το έφαγα. Τα έχω χτυπήσει και πάρα πολλές φορές, οπότε περιμένω και κάποιο να βγει σηκωμένο όπως είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει ένα διαφορετικό, ήταν όλο αυτό εδώ το γαλλικό, με το glitter από μέσα. Αλλά αυτό λοιπόν να σας πω τι έπαθε. Μια μέρα που δειγματιζόμουν τα κοσμήματα για το shine on, είχα αφήσει το δάχτυλό μου μέσα στο σιτάρι και δεν με είδε η διπλανή μου κοπέλα και πήγε να το κλείσει ρε παιδί μου και κλείνει και το δάχτυλό μου μαζί, οπότε σηκώνεται το νύχι μου εμένα και φεύγει και σπάει στο χειρότερο σημείο, οπότε έχω gel, soft gel tips της Λαλού εδώ και το είχα περάσει μόνο ένα χρώμα παρόμοιο με τη βάση, το έχω και αυτό τώρα ένα μήνα σχεδόν, οπότε να ξέρετε ότι και αυτά είναι πάρα πολύ καλά, βέβαια θα τα δούμε και σε άλλο βίντεο. Είναι έτσι. Οπότε θα ξεκινήσω αρχικά με την αφαίρεση και να απαντάμε μερικές ερωτήσεις. Έτσι, υπάρχουν αποκολλήσεις σε κάποια σημεία, γιατί όταν δεν κάνεις στο σωστό χρόνο τη συντήρησή σου, συμβαίνουν και αυτά και τα χτυπάς συνεχώς. Θα ξεκινήσω τώρα να απαντώ στις ερωτήσεις σας, μιας και με τον τροχό θα υπήρχε πολύ βαβούρα, οπότε δεν θα με ακούγατε. Και τώρα που σπρώχνω τα υπονύχια μου με ένα ξυλάκι, θα απαντήσουμε και στην πρώτη ερώτηση που με ρωτάει το κορίτσι, δεν συνεργάζεσαι πλέον με τη Λαλού. Να σας πω λοιπόν πως για όσους δεν είδατε το story μου όταν το ανέβασα, δεν συνεργάζομαι πλέον με την Λαλού Cosmetics, έχει τελειώσει η συνεργασία μας εδώ περίπου και ένα μήνα. Με ρώτησε λοιπόν μια κοπέλα στο Instagram πάλι, γιατί δεν δείχνω τη Λαλού Cosmetics, δηλαδή ότι όσο ήσουν με την εταιρεία, σ' αρέσανε τα προϊόντα και τώρα ξαφνικά δεν σ' αρέσουν, δεν τα χρησιμοποιείς.
Το ότι σταμάτησα τη συνεργασία δεν σημαίνει ότι σταματάω να χρησιμοποιώ και τα προϊόντα. Ό,τι έχω ακόμα το χρησιμοποιώ, απλά μου δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω και άλλα και να σας δείξω και σας άλλα. Το επόμενο κορίτσι με ρωτάει ποια εταιρεία χρησιμοποιείς στο Acry Gel. Χρησιμοποιώ τώρα και τη Λαλού, χρησιμοποιώ και το Madi Nails, χρησιμοποίησα και τις Liz Nails, της Λιδίας Σερμπούλ και το Acry Gel που θα απαντήσω τώρα για την επόμενη ερώτηση που λέει ποιο είναι το Acry Gel που απλώνω τη σαβούτηρο. Είναι παιδιά της Me Cosmeo, το Polymeo Gel, Cover, Glitter ή Απόχρωση που σας δείχνω συνέχεια και τρελαθήκατε όλες. Είναι αυτό το οποίο απλώνεται σαν βούτυρο, ρε παιδιά. Το επόμενο κορίτσι με ρωτάει, αγάπη, πριν την τοποθέτηση Acry Gel χρειάζεται να βάλουμε βάση? Ακόμα και στο Poly Gel που κάποιες εταιρείες λένε πως δεν χρειάζεται να βάλουμε βάση, εγώ προτείνω να βάζετε. Η επόμενη ερώτηση είναι, μόλις τελείωσα τη σχολή, θέλω να μου πεις κανένα tip που βρίσκω κόσμο αν δεν έχω κύκλο. Ας το πάρουμε λοιπόν ότι δεν έχεις καθόλου κύκλο, δεν έχεις κάνει κουμπαριές, δεν έχεις θείες, ξαδέρφες, φίλες κτλ. Αφού αν δεν δουλεύεις κάπου προφανώς και δεν έχεις κάποια γνωστή κοπέλα, κάποια οτιδήποτε, έχεις όμως μια γειτονιά, κάπου μένεις ρε παιδί μου, δίπλα σου αν δεν είναι μαγαζιά υπάρχουν σπίτια, είναι γειτόνισσες, όλοι κάπου έχουν. Θα υπάρχει ένα ζευγάρι, μια κυρία, ένα οτιδήποτε. Ξεκίνησε να τους προτείνεις να έρχονται να κάνεις πρακτική και να βγάζεις φωτογραφίες. Η καλύτερη διαφήμιση για σένα στην αρχή είναι μόνο τα social. Η μεγαλύτερη διαφήμιση, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι τα social. Υπάρχει πάρα πολύ δύναμη μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook, μέσα από οτιδήποτε. Πρέπει να βάζετε συνεχώς οτιδήποτε κάνετε. Το μανό που πήρατε, το ξυλάκι, πώς το κρατήσατε, τέτοιο. Τα πάντα, βέβαια η δουλειά πρέπει να είναι καθαρή. Δεν σου λέω εγώ να κάνεις την πρώτη μέρα που θα βγεις από τη σχολή κόμπι ή το τέλειο τεχνητό με την καμπύλη σε που είναι 50% κτλ. Να κάνεις όμως μια ωραία δουλειά που να μην είναι ματωμένο τα επωνύχια, που να μην ακουμπάει το χρώμα στα επωνύχια και ας είναι πιο κάτω. Δεν είναι κάποια. Το έχουμε λίγο με το κόμπι κάνει ότι μόνο αυτό είναι το σωστό. Πριν δηλαδή τι γινότανε. Παιδιά, όχι. Αν δεν μπορείτε να κάνετε και δεν το έχετε διδαχτεί και δεν θέλετε στο κάτω-κάτω να κάνετε το κόμπι ή να οτιδήποτε και χρειάζεστε ακόμα πρακτική για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο, κάντε απλά μια καθαρή δουλειά που θα κρατήσει. Και φωτογραφίες, story, ξανά και ξανά. Εμείς οι τεχνίτριες αλλάζουμε γενικά πελατολόγιο κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Οπότε όταν εσείς δείχνετε ότι κάτι κάνετε, εγώ τουλάχιστον πώς το βλέπω σαν πελάτη, σαν που θέλω να πάω σε ένα κομμωτήριο. Όταν βλέπω ότι άλλος ανεβάζει και δείχνει και δείχνει και δείχνει και δεν το βρω ραντεβού γιατί δεν το έκλεισα στην δικιά μου την κομμώτρια ή θέλω κάτι άλλο να δοκιμάσω ξαφνικά τέτοιες μέρες, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, θα πάω σε αυτό που βλέπω συνέχεια. Θα πω, α, κάτσε ρε εσύ, η Γιώτα ανέβαζε συνέχεια και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Οπότε κάτσε να πάω να δω και σε αυτή. Και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουν να κυλάνε όλα. Τώρα θα λιμάρω την επιφάνεια του νυχιού. Δεν χρειάζεται να λιμάρετε, να λιμάρετε, να λιμάρετε, σαν να μην υπάρχει αύριο. Εμείς θέλουμε απλά να αγριέψουμε την επιφάνεια και να φύγει όλη αυτή η γυαλάδα που έχει το φυσικό νύχι. Λοιπόν, έχω κάνει ήδη τα 4. Θα κάνουμε τώρα το ένα μαζί. Έχω χρησιμοποιήσει σε αυτά εδώ τα 2 που βλέπω αυτό το ωραίο χρώμα το Premium Line Gel Sweet Nude από Unique Nails και στα υπόλοιπα έχω βάλει αυτό που το βάλω και τώρα, το Fiber Gel Milky από Me Cosmeo. Θα βάλω τη φόρμα μου. Και πάμε να απαντήσουμε άλλη μια ερώτηση, η οποία γράφει ναι, σκέτο ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Η επόμενη είναι δεν χρησιμοποιείς πια Λαλού. Χρησιμοποιώ ακόμα προϊόντα της Λαλού, απλά σας δείχνω και άλλα. Η άλλη ερώτηση είναι θα μας δείχνεις καινούργιες εταιρείες που χρησιμοποιείς και σου αρέσουν. Αυτό κάνω. Δοκιμάζω καινούργια πράγματα, σας τα λέω και σε πελάτες σας τα βλέπετε συνεχώς.
Ρε εσύ, γιατί δεν μου βγαίνει σωστά ούτε το Apex, ούτε καμπύλησε στα Dual Forms, τι κάνω λάθος. Πολλά μπορεί να πάρει και εκεί λάθος. Είτε δεν βάζεις αρκετή ποσότητα, είτε δεν το φτιάχνεις από κάτω για να βγει σωστά η καμπύλησε, είτε το πιέζεις πάρα πολύ και χάνεται η καμπύλησε και ξεχυλίζει δεξιά-αριστερά. Πολλά. Πρότεινέ μας, λέει η επόμενη ερώτηση, πρότεινέ μας μια οικονομική εταιρεία για gel άκρη, gel για άτομο που ξεκινάει τώρα. Οικονομική εταιρεία. Θα σου προτείνω ότι έχω εδώ αυτή τη στιγμή τα Mandy Nails που τα έχει Larissa Vulcan, τα Ace Nails τα οποία είναι της Lydia Serbul, της Γαλού, τα με Cosmeo, η Unique Nails έχει πολύ ωραία πράγματα, τα gel, η gel είχε ωραίο άκρη gel, τώρα έχω το top τους. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Πάρα πολλές εταιρείες που μπορείς να βρεις. Θα πρέπει λίγο να ψάξεις και να δοκιμάσεις διάφορα. Τώρα περνάω Antifungal και Primer Bonder της Lalou Cosmetics. Περιμένω λίγο να στεγνώσει. Περάσω την Light Base από την Unique Cosmetics. Και πολυμερίζω. Και τώρα θα πάρω αυτό το Fiber Gel Make της Make Cosmeo. Το πινέλο που χρησιμοποιώ είναι το Val Gel Brush νούμερο 6 της Λαλού και θα ξεκινήσω με το ελεύθερο άκρο. Ελπίζω όλο αυτό το βίντεο να βλέπετε. Να μην πάω πέρα από αυτό. Κάνω περίπου μέχρι το 2,5 γιατί θα τα λιμάρω κιόλας. Όσο πιο ομοιόμορφα φτιάξετε την επέκταση, τόσο πιο ομοιόμορφα θα πάνε γενικά με τα πράγματα. Και όλα τα βήματα στο μύχη, πολύ μυρίζω. Και έβγαλα τώρα τη φόρμα μου, συνεχίζω. Και τώρα παίρνω μια ποσότητα για να κάνω το άπεξ μου. Όπως και τη Unique, έτσι και το με Cosmeo είναι πάρα πολύ ωραία τζέλ. Και χρησιμοποιώ τα τζέλ γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τα δικά σου τα νύχια με τζέλ. Και με το άκρη τζέλ. Τέλεια, το πολυμερίζω. Τα χαρτάκια που χρησιμοποιώ για να σκουπίσω είναι ακόμα τη Λαλού αγαπημένα μου, τα Lint Free Pads. Αυτά εδώ. Και τώρα θα τα λιμάρω και θα επιστρέψω για να τα βάλω. Λοιπόν, τα τελείωσα, τα λιμάρα, τα μπάφαρα. Και τώρα θα πάρω αυτή τη βάση, την Color Base νούμερο 1 από Mandy Nails, είναι Milky. Και θα την περάσω σε όλα. Λοιπόν, έχω περάσει σε όλα αυτό το FC007 από Unique Cosmetics, το οποίο είναι ένα γαλακτερό που μπλεδίζει, ροζίζει και έχει σίμερ μέσα. Είναι φοβερό, δείτε το, όσο φαίνεται. Και τώρα έχει ξεκινάει το ωραίο. Το βλέπετε αυτό? Έτσι θα τα κάνουμε όλα, νομίζω.
Το χρώμα αυτό εδώ, το πορτοκαλί, το φωσφοριζέ, είναι αυτό το NC008 από Unique Cosmetics. Και τώρα η ώρα για τις τάμπες. Το πιο εύκολο πράγμα, το πιο εύκολο nail art. Αρχικά να σας πω πως μπορείτε να βγάλετε αυτό από την, από αυτό που τέλος πάντων παίρνουμε τις τάμπες και να το βάλετε μπροστά στο φακό σας, αν έχετε φακό τέτοιο. Αλλιώς υπάρχουν και έτοιμα πια στην αγορά. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί εγώ δουλεύω τις τάμπες τώρα με gel paint. Είναι από Vogue Nails τα gel paint αυτά. Πήρα ένα σε λευκό και ένα σε μαύρο και η στάμπα αυτή είναι από Mix Coco. Γιατί ήθελα το ζευρέ. Και τα gel paint γενικά, οτιδήποτε, ημιμόνιμο και τα λοιπά, ξέρετε ότι μέχρι να πολυμεριστούν, γλιστράνε. Παίρνοντας εμείς τη στάμπα μας έτσι και τοποθετώντας τη εδώ, μπορεί κάπου να πίεζαμε παραπάνω ή να μας έφευγε το χέρι και να γλίστραγε και να χάλαγε όλο. Οπότε βάζω αυτό, το μαλακό αυτό σημείο εδώ που παίρνουμε τη στάμπα μας, το σχέδιο μάλλον με τη στάμπα από την παλέτα, και το βάζω στο φακό και θα δείτε γιατί. Αρχικά ξεκινάω και διαλέγω το σχέδιό μου. Βάζω εδώ gel paint. Είναι ειδικό για στάμπες αυτό. Και περνάω μία φορά με τη σπάτουλα. Μετά πάω εδώ. Πιέζω τη στάμπα μου καλά και σταθερά. Και βγήκε. Τώρα θα κάνω μία έτσι, να ανάψει και λίγο, κάπως λίγο να την πολυμερίσει, να μην μου γλιστρήσει, και πάω στον νύχι μου από δεξιά προς τα αριστερά, πατάω καλά και να την. Τώρα μπορούσατε να την ανάψετε και να την πολυμερίσετε, απλά δεν θα σας βγει εύκολα αυτό περιμετρικά αν πολυμεριστεί καλά, και αν έχετε κάνει κόμπι μετά θα μαρτυρήσει η πελάτησα προσπαθώντας της, την ώρα που θα προσπαθείτε να τη το βγάλετε. Οπότε την πολυμερίσαμε να σταθεροποιηθεί για να μην μου γλιστρήσει επάνω στο νύχι. Και τώρα με ένα lint free pad και cleaner καθαρίζω περιμετρικά. Προσέχω να μην χαλάσω τον νύχι. Και με το φακό ή το βάζω στη λάμπα ή με το φακό το πολυμερίζω. Και τώρα με το πορτοκαλί έχω κάνει μια λεπτομέρεια με το πινέλο μου εδώ. Το περνάω και δεύτερη φορά αφού το έχω πολυμερίσει. Και μόλις ολοκληρώσω όλα τα νύχια θα γυρίσω να τα δούμε.